Ανησυχία και προβληματισμό προκαλεί η αύξηση των εργατικών ατυχημάτων στο νησί μας, καθώς μόνο για τον νομό Ηρακλείου καταγράφηκαν 180 ατυχήματα και 2 θανατηφόρα από τις αρχές του 2019 έως σήμερα. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός, όπως εκτιμάται, είναι ακόμη μεγαλύτερος, αν ληφθεί υπόψη ότι μόλις το 50% των εργατικών ατυχημάτων δηλώνεται στις αρχές. Ήδη στο Ηράκλειο, στο νομό Ηρακλείου, έχουν καταγραφεί 180 εργατικά ατυχήματα, από απλά βέβαια μέχρι πιο σοβαρά. Είναι η εντατικοποίηση της δουλειάς και κύρια η ελλιπής έλλειψη μέτρων ασφαλείας μέσω χώρου δουλειάς. Αυτό που λέμε πως οι χώροι δουλειάς έχουν καταντήσει γαλέρες είναι πραγματικότητα. Και αυτό αποδεικνύεται και 2 θανάτοι εργατών το 2019 στο νομό Ηρακλείου. Μια η έλλειψη των ελεκτικών μηχανισμών, μια ασυδοσία κάποιων εργοδοτών, δημιουργείται ένα εκρηκτικό μείγμα και το αποτέλεσμα δυστυχώς φτάνει ακόμα και σε νεκρούς. Είχαμε και πρόσφατα, ειδικά στον κατασκευαστικό χώρο, σοβαρά ατυχήματα, αλλά δυστυχώς και δυστυχήματα που φύγαν οι ζωές. Τα εργατικά ατυχήματα έχουν αυξηθεί σημαντικά σε επίπεδο νομού Ηρακλείου σε σχέση με πέρυσι, με το νησί μας να καταγράφει θλιβερή πρωτιά το 2017 με 480 εργατικά ατυχήματα, μετά την Αττική και την Κεντρική Μακεδονία, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ. Σε επίπεδο χώρας, η αύξηση σε εργατικά ατυχήματα ανέρχεται σε 4,5%, ενώ τα θανατηφόρα ανήλθαν σε 47%. Με βάση τον πληθυσμό και αν συγκρίνουμε ότι η πρώτη και τη δεύτερη θέση κατέχει η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία, πράγματι είμαστε πρωταθλητές σε εργατικά ατυχήματα. Δυστυχώς μια μαύρη, θα έλεγα, πρωτιά. Ο κλάδος, μάλιστα, με τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα είναι ο κλάδος του επισητισμού τουρισμού, που εκεί ναι, δεν έχουμε σοβαρά όσο στον κατασκευαστικό κλάδο, αλλά εκεί έχουμε τα περισσότερα ατυχήματα που οφείλονται σε μικροτραυματισμούς. Βάσει επίσημων ερευνών πανελλαδικών, το 50% των εργατικών ατυχημάτων δηλώνεται κάτω από το φόβο του εργαζόμενου να μην χάσει τη δουλειά του και όλα αυτά. Δηλαδή, όταν ο τραυματισμός δεν είναι πολύ σοβαρός, δηλαδή να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στον εργαζόμενο, στο 50% δεν δηλώνεται, κρύβεται. Για συνθήκες γαλέρας κάνει λόγο ο πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων, ο οποίος αποκάλυψε ότι από τις 17 του μηνός η επιθεώρηση εργασίας δεν διαθέτει αυτοκίνητο, καθώς έληξε σχετική σύμβαση με τους ελεγκτές να προχωρούν σε ελέγχους με τα δικά τους οχήματα. Και δεν έχει αυτοκίνητο η ίδια υπηρεσία. Δεν έχει αυτοκίνητο. Έχει λήξει η σύμβαση με την εταιρεία που έδινε το αμάξι στην επιθεώρηση. Και να σημειωθεί ότι είμαστε στο αποκορύφωμα της τουριστικής περίοδου, στο πικ θα έλεγα, που επιβάλλεται αυτή την περίοδο όχι μόνο ελέγχους με βάση τις καταγγελίες που ούτε αυτές καλά-καλά δεν προλαβαίνει η επιθεώρηση, αλλά και τακτικούς ελέγχους. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης, αναφέρθηκε στους στόχους του σε συνάντηση που είχε πρόσφατα με τους επιθεωρητές του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς και στο σαφάρι ελέγχων που ξεκινά για εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Οι νόμιμοι εργοδότες που συμμορφώνονται με τις προβλέψεις της νομοθεσίας για τις εργασιακές σχέσεις και την υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας δεν έχουν να φοβηθούν απολύτως τίποτε. Θα τους στηρίξουμε έμπρακτα ακόμη περισσότερο και με ειδικά κίνητρα. Αλλά όσοι παρανομούν σε βάρος των εργαζομένων θα μας βρουν μπροστά τους.